στη Γαλλία που έχουμε έκρηξη κρουσμάτων λόγω Ομικρών, για να μην παραλύσει η οικονομία, η καραντίνα, Μαρία Αρώνη, καλό μεσημέρι, μειώνεται από 10 σε 7 μέρες. Έτσι ακριβώς, Ματίνα, καλό μεσημέρι. Πάνω από 1 εκατομμύριο νέα κρούσματα κατέγραψε η Γαλλία τις τελευταίες 7 ημέρες. Και αντιμέτωπη με αυτή την έκρηξη των κρουσμάτων, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να χαλαρώσει τους κανόνες απομόνωσης για τους ασθενείς με COVID. Έτσι λοιπόν, και αυτό το κάνει για να μην παραλύσει η οικονομία, να μην αποσταθεροποιηθεί η κοινωνική ζωή. Από σήμερα λοιπόν, οι πλήρως εμβολιασμένοι με COVID θα μπαίνουν σε καραντίνα για 7 ημέρες και όχι για 10 ημέρες. Και όσοι έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα, αν έχουν κάνει τεστ και είναι αρνητικό, δεν χρειάζεται να μπουν στην απομόνωση. Όπως είπε ο Γάλλος Υπουργός Υγείας Μπρουνό Λεμέρ, όπως δήλωσε στα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να επαγρυπνούμε, αλλά όχι εις βάρος της οικονομίας. Αυτό το μέτρο όμως έρχεται σε συνδυασμό με την υποχρεωτική τηλεργασία τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και με την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, αλλά υποχρέωση χρήσης μάσκας και για παιδιά από 6 ετών και πάνω σε όλους τους δημόσιους χώρους και στα σχολεία που σήμερα ανοίγουν κανονικά στην Γαλλία. Εξάλλου πρέπει να σου πω ότι ο γαλλικός και ο βελγικός τύπος σήμερα επικεντρώνεται σε νέα στοιχεία της πανδημίας, σύμφωνα με τα οποία η Ευρώπη είναι το επίκεντρο της πανδημίας. Κοντά 5 εκατομμύρια νέες μολύνσεις καταγράφηκαν τις τελευταίες 7 ημέρες, αύξηση κατά 60% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ματίνα.